Η άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγίου Νικολάου αποδείχθηκε σήμερα το πρωί κατά τη διενέργεια άσκηση σε ξενοδοχείο στη Νεάπολη. Το σενάριο προέβλεπε σεισμό και παρουσία πυρκαγιά σε αστικό ξενοδοχείο με 2 εγκλωβισμένους και 1 τραυματία. Χρησιμοποιώντας 4 οχήματα, 1 κλιμακοφόρο, βοηθητικά οχήματα και 25 άντρες, η όλη επιχείρηση της άσκησης στέφθηκε με επιτυχία με χρόνους μικρότερους από τους προβλεπόμενους. Σύμφωνα με το διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγίου Νικολάου, κύριο Βασιλάκη, άριστη υπήρξε και η συνεργασία με την Ελλάς και την ελληνική ομάδα διάσωσης που συμμετείχαν στην άσκηση. Το όλο σκηνικό ήταν τόσο αληθοφανή που ορισμένοι περαστικοί σταμάτησαν να δουν τι συμβαίνει. Ενώ οι μαθητές 2 σχολείων της Νεάπολης παρευρέθηκαν παρακολουθώντας από κοντά την άσκηση, βιώνοντας ένα εντυπωσιακό μάθημα ζωής. Είχαμε σεισμό στον τελευταίο όροφο ξενοδοχείου λειτουργούντος που ήταν η κατοικία ιδιοκτήτη και παρουσία πυρκαγιάς σε δωμάτιο του ξενοδοχείου στο δεύτερο όροφο. Από το σεισμό είχαμε 2 εγκλωβισμένους από την οικογένεια του ιδιοκτήτη και είχαμε και εγκαυματία στο δεύτερο όροφο από πελάτη του ξενοδοχείου. Όλα πήγαν κατευχήν. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να πετύχουμε στους χρόνους και πολλές φορές θυμάμαι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι για την ειρήνη προπαρασκεύαζε πόλεμο. Εγώ θα το παραφράσω λίγο, προσπαθούμε όσο μπορούμε στα πλαίσια που, μέσα από την υπηρεσία να κάνουμε αυτό που χρειάζεται ούτως ώστε όταν έρθει πραγματικό συμβάν να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Οπωσδήποτε αυτό που προείχε ήταν η πυρκαγιά του δευτέρου ορόφου μέχρι να βρεθούν υποτίθεται οι τραυματίες που είχαμε από περίπτωση σεισμού στον τελευταίο όροφο. Όλα ευτυχώς πήγανε κατευχήν και όπως τα υπολογίζαμε. Όσα οχήματα και πόσους άντρες χρησιμοποιήσατε? Σαν πυροσβεστική χρησιμοποιήσαμε 4 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο και βοηθητικά οχήματα φυσικά από άλλες υπηρεσίες. Στην άσκηση πήραν μέρος γύρω στους 25 άνδρες. Είδαμε και άλλες, και άλλα σωματεία. Δεν μπορούμε να τα πούμε σωματεία. Εθελοντικές οργανώσεις. Είναι η ομάδα διάσωσης Κρήτης, η οποία έχει ενταχθεί στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και φυσικά η συνδρομή απαραίτητη της Ελλάς και του ΕΚΑΒ. Είστε ικανοποιημένος από τους χρόνους? Νομίζετε ότι ήταν επιτυχημένο? Οπωσδήποτε ήταν επιτυχημένη. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ούτως ώστε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Τέτοιες ασκήσεις βοηθούν το προσωπικό? Βεβαίως. Βεβαίως βοηθούν. Γίνονται και σε άλλα μέρη της Ελλάδας? Σε όλη την Ελλάδα. Φέτος είχαμε επιλεχθεί εμείς σαν νομός Λασιθίου και αποφασίσαμε να το κάνουμε σε ξενοδοχείο αστικού ιστού, σε αυτό της Νεάπολης. Επιλέξαμε για ευνόητους λόγους μια μεγάλη επιχείρηση σε αστικό ιστό και είχαμε σεισμό με παρουσία πυρκαγιάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πριν απ' όλα στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης που όχι μόνο με την αρρωγή και τη συμπαράσταση που είχαμε από αυτούς αλλά και οτιδήποτε χρειαστήκαμε απλόχερα μας το προσέφεραν και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της πολιτικής προστασίας, στους εθελοντές μας, την ομάδα διάσωσης Κρήτης. Ένα μπράβο στους πυροσβέστες, τα καταφέραμε για άλλη μια φορά και ελπίζω αυτό που κάναμε σήμερα να μην το αντιμετωπίσουμε ποτέ σε πραγματικό συμβάν. Μας ήταν επικουρική η συνδρομή μας όσον αφορά το κλείσιμο των δρόμων, ούτως ώστε να μπορέσουν η πυροσβεστική υπηρεσία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν το έργο τους πιο εύκολο στο ξενοδοχείο. Πήγε καλά η άσκηση νομίζω. Δείξαμε 3 τρόπους διάσωσης, 2 με φορεία και 1 με διασώστη να κατεβάζει τραυματισμένο άτομο κάτω. Πήγαμε καλά, είναι μια εμπειρία για όλους μας και όπως είπα και προηγουμένως να μαθαίνουν τα παιδιά
ότι πρέπει όλα να τα κάνουμε σοβαρότητα, με ασφάλεια, τίποτα δεν είναι αστείο, να υπολογίζουμε, να εκτιμάμε, να σεβόμαστε τη ζωή του συναθλητή, του συμμαθητή μας ή του συνανθρώπου μας. Η άσκηση για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για την πόλη μας, αλλά και ατομικά για μας, σαν οικογένεια, σαν επιχείρηση. Θεωρώ ότι τέτοια πρέπει να γίνονται για το κοινό. Πώς προέκυψε η ιδέα σας το πρώτο να πειροδοτήσετε? Ναι, ναι. Ήρθε ο κύριος Μιχάλης και μας είπε αυτό, γι' αυτό σκέφτομαι. Και αν υπάρχει διάθεση να συνεργαστούμε. Και, γιατί πώς σας φάνηκε? Εντυπωσιακό, βέβαια. Κοιτάξτε, αυτά και για τα παιδάκια έτσι πρέπει να μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα, να μαθαίνουν κάποια πράγματα. Καλό θα ήταν να μείνουν λίγο παραπάνω, να περιηγηθούν τα οχήματα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Θεωρώ ότι και για τον τόπο, δηλαδή και στον τόπο, και στο θέμα διαφήμισης, αλλά και για τον τόπο, ότι κάτι γίνεται τέλος πάντων. Στην Νεάπολη πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό. Εύχομαι να μην χρειαστεί να γίνει κάτι σε πραγματικές συνθήκες. Το θέλουμε έτσι σαν άσκηση. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα Αγίου Νικολάου και όλα τα παιδιά που ήρθανε και βγάλανε αυτό το ωραίο πράγμα που βγάλανε και στα παιδιά τα μικρά για να δουν κάποια πράγματα και να ξέρουν. Να είστε καλά.